Για πάμε να συναντήσουμε το δήμαρχο Εδιψού Ιστιαίας, τον κύριο Ιωάννη Κοντζιά, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Κοντζιά. Καλημέρα κύριε Σεντερνέα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ξέρω ότι είστε πρωινός τύπος, γι' αυτό σας έχουμε νωρίς. Ξέρω ότι σηκώνεστε πολύ νωρίς. Η διήσωμαση το ανακάλυψε αυτό. Και άκουσα ότι από τις 5 είστε στο πόδι και παρατηρείτε και τι γίνεται κατά τη διάρκεια έτσι των πρώτων έργων που χρειάζονται από πλευράς δημοτικών υπαλλήλων. Καλό είναι αυτό. Καλό. Ξέρετε, λέω πάντα ότι ο πρώτος βαθμός της διοίκησης είναι το χαράκωμα σε μια σύραξη, σε ένα πόλεμο. Οπότε πρέπει να είσαι και στους 4 και 24 και τα συνέπεια ο αρχηγός και αυτός που ηγείται πρέπει να είναι μπροστά μαζί με το στρατό για να πολεμάει, γιατί πρόκειται για καθημερινή μάχη, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλή ποιότητα ζωή για τους πολίτες. Ναι, αυτό βέβαια πρέπει να το πείτε και σε μερικούς συναδέλφους σας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν τα αντίξουμε τώρα. Πάμε να πούμε. Στα όργανα των αυτοδιοικητικών. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι πολύ, πολύ όμορφο, πολύ, έτσι θα έλεγα, πρωτοποριακό. Ετοιμάζεται μια πολύ ωραία εκδήλωση που έχει να κάνει με την αμαχία του Αρτεμισίου, αλλά είναι παράλληλα και ένας αθλητικός αγώνας ουσιαστικά. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία θα γίνει το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μας περισσότερα, τι θα κάνετε εκεί στο Αρτεμίσιο, το ιστορικό? Καταρχήν, εμπνευστήκαμε από την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να αφιερώσει το 2020 στα 2.500 χρόνια από την νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών και κατά συνέπεια των Ευρωπαίων και του πολιτισμού κατά των βαρβάρων και την βαρβαρότητα. Έτσι, στον τόπο μας, έχοντας ένα από τα σημεία, βρίσκεται ένα από τα σημεία όπου οι Έλληνες έδωσαν τον αγώνα τους, πολέμησαν κατά των Περσών, το Αρτεμίσιο. Διαβάζοντας καλά-καλά τον Ηρόδοτο, προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν αρκετά χρόνια πριν, το 1896, που δημιούργησε, εμπνεύστηκε ένα σοβαρό αθλητικό γεγονός, δρόμενο, το μαραθώνιο, το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας πλέον. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στο Αρτεμίσιο, όπου ο Ηρόδοτος κάνει αναφορά στους πρώτους κολυμβητές μεγάλης απόστασης, τη Σκυλία και την Ίσνα, οι οποίοι κολυμπώντας μια απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων, όσο είναι το μαραθώνιο της κολύμβησης, από το Πύλιο προς το Αρτεμίσιο, μετά από δολιοφθορά που προκάλεσαν στον άστεγο των Περσών στο Πύλιο, ήρθαν στο Αρτεμίσιο, στη σκηνή του Θεμιστοκλή και το έδωσαν πληροφορίες για το πώς βρίσκεται, τι κατάσταση βρίσκεται ο στόλος των Περσών, με ποιο τρόπο πολεμάει. Και ο Θεμιστοκλής την άλλη μέρα το πρωί διέταξε επίθεση, όπου κατανίκησαν την πρώτη σύγκρουση πολεμικών στόλων, πολεμικών ναυτικών, μάλλον στην ανθρώπινη ιστορία, και θα νίκησαν τους Πέρσες κοντά στον άστεγο του Σπετήλιο. Έτσι διοργανώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου ο πρώτος αθλητικός μαραθώνιος κολύμβησης. Είναι κάτι που θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να έχει κάνει πριν από δεκαετίες, πριν από έναν περίπου αιώνα. Ερχόμαστε έτσι σαν πολιτεία, γιατί και ο Δήμος, η ελληνική πολιτεία εκπροσωπεί στον πρώτο βαθμό της εκδίκησης, να διοργανώσουμε τον πρώτο αθλητικό μαραθώνιο κολύμβησης. Θα είναι μια εκδήλωση η οποία ήδη έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Το μόνο κακό είναι ότι μόνο αυτό το θέμα του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι έχετε ενεργοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό και διοργανώνεται αυτό το φοβερή εκδήλωση, η οποία πραγματικά θα δώσει και αίθηση στον τόπο, αλλά και γενικότερα μπορεί να γίνει ένα διεθνές γεγονός τα επόμενα χρόνια, εφόσον υπάρξει και το ανάλογο ενδιαφέρον και από την πολιτεία, την κεντρική διοίκηση θα έλεγα, δημιουργεί πρόβλημα όσο και να είναι ο COVID-19, αλλά μπορεί να ξεκινήσει να γίνει κάτι καλό και από εκεί και πέρα να προχωρήσει όλο αυτό, Δημαρχέ, έτσι κύριε Κοντζιά? Εντάξει, ας μην μείνω στη μιζέρια του COVID-19, του κορονοϊού δηλαδή. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ξεκινήσαμε, θα είχαμε ήδη θα είχαμε ήδη ολοκληρώσει όλες τις προσπαθίες, ήδη γίνει ο αγώνας αν εξελίσσει τα πράγματα ομαλά. Δηλαδή η πρώτη ημερομηνία ήταν 5 Ιουλίου. Εμείς αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των αθλητών να κάνουν τις προπονήσεις τους, όπου τα κολυμβητήρια ήταν κλειστά, καταλαβαίνετε, πάνω στη δυσκολία, μεταφέραμε την ημερομηνία στις 6 Σεπτέμβρη. Ίσως αυτό να έγινε και για καλό, γιατί εγώ πιστεύω σε όλα αυτά. Από την αρχή πίστευα ότι έπρεπε να γίνει στο τέλος Αυγούστου, 29-30 Αυγούστου, διότι αυτές είναι οι πραγματικές
ημερομηνίες και θα ήμασταν πολύ κοντά και στην πραγματική ημερομηνία στα 2.500 χρόνια μετά την αναμαχή του Αρτεμισίου. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο Σαββατοκύριακο μετά. Είμαστε στις 6 Σεπτέμβρη, είμαστε πολύ κοντά, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και, έχουμε, και το λέω αυτό με βεβαιότητα, διότι ήδη έχουμε σπουδαίες διεθνείς συμμετοχές. Έχει δηλώσει ο Ολυμπιονίκη του Ρίου ο Γιασουνάρη Χιράη από την Ιαπωνία, θα την ακολουθήσει. Ο Πέταρ Στόιτσεφ, που το 2018 κέρδισε τον μαραθώνιο στον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, που είναι ένα από τα. Έχει γίνει ήδη διεθνής δηλαδή η εκδήλωση, κύριε Ποντσιά. Και είναι γραμμένο στο, εντυπωσιακά στο Ice Hall of Fame, στην Μαραθώνια της Ολύμπησης. Είναι ο Ατίλα Μανιώκη, ο υπερμαραθωνοδρόμος, ο Ούγγρος, ο οποίος πραγματικά είναι εμβληματικό πρόσωπο, διότι κολυμπάει δεκάδες χιλιόμετρα, όχι 10, 20, 30, 50, 60, 70, καταλαβαίνετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά επαγγελματίες, δίνουν την ψυχή τους και τη ζωή τους για αυτό το άθλημα. Και βέβαια ο Σπύρος Ιλιανιώτης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το γεγονός και στηρίζει με τις δικές του δυνάμεις και επικοινωνιακά αλλά και οργανωτικά τον πρώτο αθλητικό μαραθώνιο κολύμβησης. Η Μαριάννα Λιμπερτά, η Κουβέλη, όλοι οι Έλληνες πρωταθλητές, ήταν παρόντες, οι άνθρωποι του χώρου, γιατί είναι πραγματικά μια ευκαιρία να συμμετέχουν στην πρώτη διοργάνωση, η οποία είναι ιστορική διοργάνωση. Και στην Περνέα, και εμείς φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός και να διοργανώνεται κάθε χρόνο για ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Φέτος, επειδή είναι η πρώτη χρονιά, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες όταν γίνεται ένας διάπλους από το πύλι προς τα Αρτεμίσου, με όλες τις δυσκολίες μέσα στη θάλασσα που μπορεί να έχει ανέμους, διέλευση πλοίων. Έχουμε θέσει ως όριο τον αριθμό 25 για τους συμμετέχοντες του μεγάλου αγώνα. Αλλά στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης γίνονται και άλλοι μικρότεροι αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 1,5 χιλιόμετρων και των 800 μέτρων που είναι για παιδιά τις προηγούμενες μέρες. Θα είναι και ανοιχτή εκδήλωση δηλαδή σε κατηγορίες άλλες για τους πολίτες. Γιατί στόχος μας είναι πάντα η ανάπτυξη και του αθλητικού τουρισμού, η προβολή του τόπου μας. Αλλά και αν θέλετε, όσοι περισσότεροι συμμετέχουν, όσοι περισσότεροι αθλητές έρθουν, πως αυτοί θα είναι οι περισσότεροι αυτές τις σπουδαίες οργάνωσης για το μέλλον. Πολύ ωραία. Τώρα, ξέρω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους τουριστικά. Πώς πάνε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, στην Εδιψό, στο Πευκή, στην Ιστιαία, σε όλη την περιοχή εκεί? Είναι μια πανέμορφη περιοχή, πρέπει να πούμε. Εγώ την επισκέφτηκα πρόσφατα και μαγεύτηκα πραγματικά. Πώς πάνε τα πράγματα, είναι δύσκολα για όλους? Τι γίνεται, για δώστε μας μια εικόνα, κύριε Κοντζιά. Όπως γίνεται και σε όλη την Ελλάδα, γίνεται και στην Βόρεια Εύβοια. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία και ο τουριστικός κλάδος έχει πληγεί. Δεν θα πω ότι έχει χαθεί η χρονιά, θα πω ότι έχουμε χάσει αρκετή δύναμη από τι θα έπρεπε να μας στηρίξει στο χειμώνα, στο φθινόπωρο, στην ερχόμενη άνοιξη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσοι ζουν από τον τουρισμό δουλεύουν 4-5-6 μήνες το χρόνο για να μπορέσουν να έχουν δυνάμεις να υποστηρίξουν τις επιχείρησεις τους άλλους 6, να τους ανακοινήσουν, να τους συντηρήσουν για να επανέλθουν πιο δυνατή την επόμενη χρονιά. Έχουν πληγεί, η πτώση είναι της τάξης του 50-60-70% και αφαίρει από τόπο σε τόπο, μέσα στο δήμο μας μιλάω, ή από επιχείρηση σε επιχείρηση, αλλά πραγματικά τα νούμερα είναι πάρα πολύ κακά. Έτσι, είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, βέβαια γίνεται προσπάθεια, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να έχουν πιο ελκυστικές τιμές για να προσελκύσουν τον εγχώριο τουρισμό. Αυτός είναι ο στόχος της χρονιάς. Ήδη από αυτή τη βδομάδα έχει φανεί ότι τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Ναι. Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας των καταλημάτων. Ο Αύγουστος δείχνει καλά σημάδια, αλλά ήδη έχει χαθεί όλος ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, ο οποίος πραγματικά ήταν δύσκολος μετά και από αυτή την αρνητική διαφήμιση που είχαμε, θα λέγα, αφού είχε μεγάλη έκταση ο αριθμός των λίγων κρουσμάτων που είχαμε στην περιοχή μας στις αρχές του μήνα Ιουλίου. Πρέπει να πω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει και μια κίνηση όταν χρειάστηκε να αποχωρήσουν Σέρβοι τουρίστες για να μεταβούν στην πατρίδα τους. Έκανε και μια πολύ έξυπνη κίνηση την οποία έμαθα. Δηλαδή τους προσφέρεται εντελώς δωρεάν την επόμενη χρονιά να έρθουν συγκεκριμένοι και να περάσουν χωρίς να πληρώσουν καθόλου. Έτσι, τελείως. Εντελώς δωρεάν τη διαμονή και τα έξοδά τους. Αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, και καμιά πολιτεία και καμιά κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
να έχουμε ανθρώπους που πρέπει να είναι σε περιορισμό στα καταλήματά τους, να έχουμε επισκέπτες από το εξωτερικό τους, που πρέπει να βάλουμε σε καραντίνα, να γίνονται τεστ σε όλα τα γκρουπ, σε ολόκληρες ομάδες ανθρώπων, αλλά και στους επιχειρηματίες για τον COVID-19. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αναστάτωση. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, κανείς δεν. Και πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν κρούσματα. Δεν υπάρχουν κρούσματα τώρα. Επειδή βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει και να του περιορίσουμε, αλλά να πρέπει να αποχωρήσουμε και την πατρίδα του νωρίτερα. Ξέρετε, όλοι στη Βαλκάνια που έρχονται σε εμά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να ζουν με αυτού. Και μάλιστα ζήσαμε και περάσαμε τα δύσκολα χρόνια τη οικονομική κρίση υποστηριζόμενοι από αυτού. Έτσι, ω ένδειξη καλλιτέχνη και εμεί στα δημοτικά, αλλά και οι επιχειρηματίε του τουρισμού, τα τουριστικά γραφεία. Δίνουμε δωρεάν σε αυτού οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και ήρθαν να κάνουν διακοπέ του και έφεσαν ή ολόκληρε διακοπέ ή μέρο αυτών. Από τα πρώτα γκρουπ τη επόμενη χρονιά να του υποδεχτούμε, να του φιλοξενήσουμε και μάλιστα να του κάνουμε και δώρο εκτό και διαμονή και όλα τα οποία περιλάμβανε το πρόγραμμά του και ακόμα περισσότερα. Κύριε Κοντζιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα τα ξαναπούμε. 12 του μήνα έχετε και μια συναυλία, ε! Για πείτε μας δύο λόγια. 12 του μήνα έχουμε μια σπουδαία συναυλία. Ναι. Έτσι, είναι ένα μοναδικό γεγονός. Από τον τόπο μας κατάγεται ο Γιάννης Κούτρας, σπουδαίος ερμηνευτής του Σταύρου του Νότου. Είναι ο δίσκος που πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ελληνική δισκογραφία, στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Στα λουτρά τη Λιψού, λοιπόν, στον τόπο τη καταγωγή του, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση με τον Γιάννη Κούτρα και του φίλου του, τον Βασίλη Καρά. Πράγματα από τα οποία δύσκολο θα δει κάποιο να ζήσει μια σκηνή. Το Γιάννη Ζουγανέλη, τον Διονύση Τσακνή, τον Κώστα Μακεδόνα και άλλου δύο νέου καλλιτέχνε, οι οποίοι πραγματικά θα μα χαρίσουν μια υπέροχη βραδιά. Απευθύνω πρόσκληση και για μια όμορφη εβδομάδα, μια ωραία διαμονή στην Μητρόπολη της Λιψού ή όπου αλλού στο Δήμο Ιστιαίας Λιψού και με την ευκαιρία αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης συναυλίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντζιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννης Κοντζιάς, ο δήμαρχος της Εδιψού και Ιστιαίας.